Κατά σχεδόν 1,9% μειώθηκε ο νόμιμος πληθυσμός της Ελλάδας βάσει των στοιχείων της απογραφής του 2021 που δημοσιοποίησε η Ελστάτ κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του 2022. Όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία, το 2021 ο νόμιμος πληθυσμός ανήρχεται σε 9.716.889 έναντι 9.904.286 το 2011, μειωμένος δηλαδή κατά 187.397. Μεγαλύτερη μείωση εμφανίζουν τα στοιχεία για το μόνιμο πληθυσμό στην Ελλάδα. Το 2021 ανήρχεται σε 10.432.481 έναντι 10.816.286, μία διαφορά 383.805. Με βάση το μόνιμο πληθυσμό, το 51,4% είναι γυναίκες και το 48,6% άνδρες. Πέραν του γενικότερου προβλήματος απομείωσης του πληθυσμού στη χώρα, της υπογεννητικότητας και των θανάτων μεγαλύτερων γενεών, ο άμεσος αντίκτυπος αφορά στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές και την αναπόφευκτη ανακατανομή εδρών. Τα μεγάλα αστικά κέντρα αυξάνουν τις έδρες, όπως ο δυτικός και βόρειος τομέας της Β' Αθήνας, η Α' Θεσσαλονίκης, η Ανατολική Αττική, ο νότιος τομέας Αθήνας και χάνουν Κοζάνη, Σέρες, Φθιώτιδα, Μαγνησία, Καστοριά, Άρτα και Θεσπρωτεία, όπως και η πρώτη Πειραιά.